Γεια σου. Σε αυτό το βίντεο θα πάρουμε τα μηνύματά σου για την εβδομάδα. Τι μηνύματα θα πάρουμε? Θα πάρουμε την καθοδήγησή μας με Oracle Cards. Θα πάρουμε μηνύματα αγάπης με αυτές τις δύο καινούργιες τράπουλες. Και μετά θα πάμε να δούμε και τα ταρότ της εβδομάδας. Θα ανοίξουμε με αυτή το βασικό και θα πάρουμε και επεξηγήσεις με αυτή την τράπουλα. Στο υπόβαθρο παίζει θιβετιανή θεραπευτική μουσική που μας απαλλάζουν από κάθε αρνητική ενέργεια, καθαρίζει την αύρα και το χώρο μέσα μας και έξω μας. Και τώρα θα πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε πέτρες. Θα μου διαλέξεις πέτρα, οπότε αρχίσουμε για να πάμε εμείς να διαλέξουμε πέτρες. Επιλέγει νούμερο 1. Έχεις αυτή την πέτρα. Αυτή την πετρούλα, επιλογή νούμερο 1. Άρα πέτρα νούμερο 1, επιλογή. Επιλογή νούμερο 2, είναι αυτή η πέτρα. Επιλογή νούμερο 2, σου αρέσει αυτή. Και μετά, ποια να βάλω, σήμερα κοιτάω να σας πω. Λοιπόν, οπότε είναι αυτή η τρίτη επιλογή. Οπότε θα βάλουμε και το ματάκι μας εδώ, για να μας πάει καλά η εβδομάδα. Λοιπόν, οπότε σκεφτείτε μου, νιώστε ποια θέλετε. Ποια πέτρα από τις τρεις θέλετε να τις φέρετε πιο κοντά, θέλετε να τις έχετε εδώ. Ποια πέτρα θέλουμε? Ένα. Τη δύο. Ή την τρία. Αν έχεις αποφασίσει, θα πάμε να ξεκινήσουμε με τις κάρτες και τα ταρότ της επιλογής νούμερο 1. Οπότε γεια σου επιλογή νούμερο 1. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα μηνύματα που έχεις για αυτή την εβδομάδα. Άρα ξεκινήσουμε με τις βεργόνες μας. Μηνύματα για την επιλογή νούμερο 1. Communication. Κάτι που θέλεις να το πεις και διστάζεις. Σου λένε ότι πρέπει να το πεις. Αν δεν μπορείς να το πεις προφορικά, γράψ' το, στείλ' το. Πρέπει να το επικοινωνήσεις. Μην διστάζεις να επικοινωνήσεις, γιατί πρέπει να το κάνεις. Θα σου βγει σε καλό. Επιλογή νούμερο 1, άρα επικοινώνησε το τι θέλεις, είτε είναι σε κάποιο πρόσωπο εδώ κοντά, είτε κάτι θες να ζητήσεις από τους πάνω, ζήτα το, επικοινώνησε, θα σε βοηθήσει πολύ η επικοινωνία αυτήν την εβδομάδα και θα έχεις και αρκετή επικοινωνία, αλλά το πιο σημαντικό είναι να πεις εσύ κάτι, να το ζητήσεις, κάτι που θες, διστάζεις, απλά πες το, γράψ' το, στείλ το μήνυμα αυτό που έχεις στο μυαλό σου, αλλά δεν το στέλνεις. Κάτι που περιμένεις, καλά κάνεις και περιμένεις, γιατί θα σου έρθει, βλέπεις σιγά σιγά εδώ, να δούμε, είμαστε εδώ, περιμένουμε, και σιγά σιγά το πλοίο έρχεται, περίμενε, καλά κάνεις και περιμένεις. Σου λένε εδώ, άρα επικοινώνησέ το. Και εντωμεταξύ εδώ επικοινωνία, υπάρχει επικοινωνία διάφορων ειδών, με την ομιλία γραπτή, με τον τρόπο μας, με τις κινήσεις μας. Βλέπεις εδώ επικοινωνεί με τη χελώνα. Διάφορα είδη επικοινωνίας υπάρχουν, ακόμα και με τα χέρια, οι πράξεις μας, το βλέμμα μας. Διάφορα είδη επικοινωνίας. Επιλογή νούμερο 1, αυτά ήταν για τις γοργόνες. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα εδώ, από την τράπουλα των προγόνων μας. Λοιπόν, να δούμε την επιλογή νούμερο 1, μία κάρτα. Be the light, να είσαι το φως, να γίνεις το φως. Αν περνάς μια δύσκολη κατάσταση, να γίνεις το φως του εαυτού σου, να πας μπροστά, να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση, έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Αν κάποιος άλλος χρειάζεται το δικό σου το φως, να είσαι το φως για τον άλλον, η δύναμη,
να πάει μπροστά. Για να δούμε ένα μήνυμα για την επιλογή νούμερο 1. Σου ζητάνε να συγχωρέσεις κάτι πρέπει να συγχωρέσεις. Τώρα αν πρέπει να επικοινωνήσεις για να συγχωρέσεις, συγχώρεσε το. Αν πρέπει να συγχωρέσεις μέσα σου πρέπει κάτι να συγχωρέσεις ή έξω σου, εσύ ξέρεις, ο καθένας από εσάς πρέπει να συγχωρήσει. Το μήνυμα εδώ όμως λέει κάτι πρέπει να συγχωρήσουμε. Πάμε να δούμε μηνύματα αγάπης για την επιλογή νούμερο 1. Μηνύματα αγάπης, επιλογή νούμερο 1. Κάποιος εδώ θέλει να σου πει ότι φοβάται και γι' αυτό τι κάνει. Μπαίνει και βγαίνει μέσα σε σχέσεις. Αυτό το άτομο δεν είναι καλά, δεν είναι ένα άτομο που μπορεί να στηριχθείς πάνω σε αυτό. Μπαίνω και βγαίνω σε σχέσεις. Σου λέει εδώ που να το βάλουμε εδώ. Να πάρουμε άλλο ένα μήνυμα. Αυτό το άτομο, όπως σου είπα, δεν είναι καλά με τον εαυτό του, θέλω να σου πω, δεν είναι καλά με τον εαυτό του, καλά μπορεί να φαίνεται ότι περνάει. Αλλά μέσα του δεν είναι καλά, δεν τα έχει βρει το άτομο αυτό με τον εαυτό του και λέει ότι έκανε ότι ήταν κάποιος άλλος ή κάποια άλλη από τον πραγματικό του εαυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό το άτομο δεν έχει μάθει να είναι καλά σε μία σχέση. Έχει μάθει να παριστάνει ότι είναι κάποιος ή κάποια που δεν είναι, ίσως για να ικανοποιήσει τα αυτιά, τα δικά σου, έτσι. Και επειδή δεν είναι και καλά με τον εαυτό του, μπαίνει και βγαίνει σε μία σχέση, δεν μπορεί να κάτσει σταθερός, γιατί δεν τα έχει βρει πρώτα με τον εαυτό του. Και αν δεν τον έχει βρει πρώτα με τον εαυτό του, πρέπει να το πεις πώς να κάτσει να του δέσει μία σχέση. Να πάρουμε και με την άλλη τράπουλα, μηνύματα αγάπης, για την επιλογή νούμερο 1. Α! Εδώ μας λέει ότι αυτό το άτομο, αν είναι το ίδιο, μας λέει ή διαφορετικό, ότι προσπαθεί και κάνει αλλαγές για να βελτιώσει λίγο αυτή τη συμπεριφορά, άρα το δουλεύει αυτή την εβδομάδα, είναι σε φάση αλλαγών. Κάνει αλλαγές, προσπαθεί να βελτιωθεί, γιατί εδώ σου λέει ξεκάθαρα ότι δεν έδειχνε το πραγματικό μου εαυτό, έκανα ότι ήμουν ένας άλλος, μία άλλη. Αλλά τώρα, σαν να το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό και ότι απλά αυτό φταίει, ότι κάνει ότι είναι κάποιος άλλος, δεν αφήνει τον εαυτό του, γιατί μπορεί να μην του αρέσει και αυτός του, έτσι. Οπότε τώρα κάνει κάποιες αλλαγές να το διορθώσει και να πάει προς το καλύτερο, μας λέει εδώ. Άλλο ένα up, να το πήδηξα. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, εδώ πέρα επιλογή νούμερο 1. Τώρα το άτομο, τώρα για τους περισσότερους από εσάς εδώ βλέπω ότι δεν έχει και πολύ έτσι συνήθειες καλές και συμπεριφορές καλές. Δεν έχει, προσπαθεί να τα βελτιώσει, αλλά δεν. Τώρα αν εσύ που το βλέπεις ξέρεις ότι έχεις κάποια συνήθεια που δεν είναι και πολύ καλή, unhealthy, όπως λέει και εδώ, habits και behaviors, άρα αν έχεις κάποιες συμπεριφορές που ξέρεις ότι δεν σου κάνουν καλό και σένα, συνήθεις συμπεριφορές, άλλαξε τις και εσύ μέσα αυτή την εβδομάδα. Και το πρόσωπο εδώ πέρα βλέπουμε ότι περνάει μια φάση, τα καταλαβαίνει πάλι καλά, γιατί δεν είναι ένα σταθερό πρόσωπο, δεν είναι ένα πρόσωπο που έχει μάθει να δίνει αγάπη, μάλλον έχει μάθει εδώ μόνο να παίρνει, δείχνει ένα προσωπείο για να καλύψει τις απαιτήσεις αυτού τις δικές σου, αλλά στην τελική δεν είναι αυτό που σου είχε παρουσιάσει. Και αυτό τι, φρικάρεις εσύ και το άλλο πρόσωπο, οπότε σπάει, χαλάει η σχέση, βγαίνει από μια σχέση, ξαναμπαίνει, μπαίνει και βγαίνει. Αυτή η δουλειά κάνει, αλλά το καλό είναι εδώ ότι λέει κάνει αλλαγές προς το καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω ότι αυτό το άτομο σίγουρα χρειάζεται πολύ χρόνο για να κάνει τις πραγματικά καλές αλλαγές. Δεν θα γίνει μέσα σε μια εβδομάδα που το βλέπουμε τώρα το μήνυμα.
αλλά δες το κι εσύ πώς θα πάει εδώ και δες μήπως είσαι σε μία σχέση ή σου αρέσει κάποιος και κάποια και κάθεσαι και περιμένεις επειδή έχεις μάθει να περιμένεις και να κυνηγάς αυτά που δεν είναι καλά για σένα. Μήπως είναι αυτό. Εδώ σου λέει αυτή η κάρτα, όλες οι άλλες μιλάνε ξεκάθαρα για το άλλο πρόσωπο, εδώ αυτή μιλάει και για το άλλο πρόσωπο, μιλάει όμως και για σένα. Επιλογή νούμερο 1. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρο. Για την επιλογή νούμερο 1, πάρουμε 3 κάρτες. Εδώ πέρα λέει ότι την εβδομάδα θα βελτιώσεις τα υλικά που έχεις, δηλαδή θα βελτιώσεις τα χρήματα, θες να αγοράσεις πράγματα, αλλά ακόμα και την πνευματικότητά σου εδώ πέρα θα πας να ασχοληθείς και θα τη βελτιώσεις. Ευημερία ουσιαστικά έχεις σε υλικό επίπεδο, αλλά και πνευματικό. Θα πας, θα νιώσεις σε φάση πλούσιος, θα σου λέω θα κερδίσουμε τον τζόκερ απαραίτητα, αλλά θα το νιώσεις όμως, δεν σημαίνει ότι είναι και αυτό. Για να πάρουμε άλλη κάρτα. Εδώ βλέπω ότι περνάς μια φάση, επιλογή νούμερο 1, και χρειάζεσαι πολύ να στραφείς λίγο προς την πνευματικότητά σου, δηλαδή λίγο να σκεφτείς και με τον εαυτό σου τι γίνεται, να βάλεις μια τάξη πνευματικά, κάνε κάποιο ψάξιμο στην πνευματική σου δύναμη. Εδώ σου ζητάνε πνευματική δύναμη και σου λένε ουσιαστικά ότι αυτήν την εβδομάδα τα περιουσιακά σου στοιχεία τα δυνατά θα είναι η πνευματικότητά σου που θα ανθίσει, αλλά και το υλικό κομμάτι που θα ανθίσει. Έχεις άνθηση σε όλους τους τομείς. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να κάτσεις λίγο να σκεφτείς. Πρέπει να σκεφτείς μόνος σου και μόνη σου, πρέπει να σκεφτείς αυτήν την εβδομάδα και να χρησιμοποιήσεις την πνευματική σου δύναμη. Τι πιστεύεις, τι σε βοηθάει να γίνεις πνευματικά πιο δυνατός. Όχι μόνο υλικά, υλικά, λεφτά, αγάπη και το ένα και το άλλο. Και αυτό ναι, τα έχεις και τα δύο εδώ, αλλά υπάρχει μια τάση που θα πρέπει να στραφείς λίγο προς την πνευματικότητα. Το τι πιστεύουμε, στη δύναμη, στο κάτι παραπάνω από εμάς. Πάμε να δούμε στο ταρό. Τα κανονικά. Γιατί αυτά δεν είναι ταρό μαζί με καθοδήγηση. Αλλά ξεκάθαρα και το βλέπεις και εδώ 2 φορές το 9. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεσαι χρόνο. Αν είχες μπλέξει ειδικά με κάποιο πρόσωπο, αν είσαι έτσι μπλεγμένος με αυτά που σου λέω, χρειάζεται λίγο να το σκεφτείς, να το δεις. Να χρειάζεται λίγο δουλίτσα. Λοιπόν, για να δούμε την επιλογή νούμερο 1. Μάλιστα, πολύ ωραία εδώ πέρα. Κάτι παίρνεις τα οικονομικά σου, θες να κάνεις μια διαχείριση, σου έρχονται λεφτά. Κάτι καινούριο μπορείς να ξεκινήσεις ή να μάθεις κάτι καινούριο, να κάνεις κάτι καινούριο πρακτικό. Κάτι καινούριο σου έρχεται, αλλά και λεφτά μαζί με διαχείριση, το διαχειριστείς. Και εδώ σου βγήκε η κάρτα ότι υπάρχει ευημερία και στο υλικό κομμάτι, αλλά και στο πνευματικό. Θα δούμε και μετά με επεξήγηση. Επιλογή νούμερο 1. Να δούμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Έχεις μια μεγάλη χαρά. Επιλογή νούμερο 1. Μια μεγάλη χαρά. Κάτι σε κάνει πολύ χαρούμενο. Κάτι που ήθελες, κάτι που δεν περίμενες, θα σε κάνει πολύ χαρά. Ίσως μια συνάντηση με πρόσωπο που αγαπάς, είτε οικογενειακά, είτε φίλοι, είτε αυτός που θέλεις και αυτή που θέλεις. Θα πάρεις μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά, και ευνοούνται γενικά και τα συναισθηματικά μέχρι τώρα και τα οικονομικά. Βλέπω, α ναι, ξεκάθαρα, πω. Κάτι καταφέρνεις αυτή την εβδομάδα, κάτι τελειώνεις ή κάποια επιτυχία που ήθελες να ξεκινήσεις, κάτι καινούριο, κάτι γίνεται. Εδώ λεφτά σου έρχονται, χαρά μεγάλη σου έρχεται, πόρτα μεγάλη σου έρχεται. Πάρα πολύ ωραία. Επιλογή νούμερο 1. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε, για να δούμε. Αυτό τώρα γιατί μας το πέταξες. Ναι. Λοιπόν,
έχεις μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά, έχεις λεφτά, έχεις στήριξη από φίλους, μπορεί να βγεις έξω να μιλήσεις με κόσμο, αλλά κάτι εδώ στα συναισθηματικά λίγο, κάτι θα σε στενοχωρήσει, κάτι μπορεί εδώ πέρα το ποτήρι σου να χυθεί, το συναίσθημά σου να χυθεί, δηλαδή ενώ θα έχεις και πολύ μεγάλες χαρές, πρόσεξε γιατί ξαφνικά μία μεγάλη χαρά αργότερα μειώνεται απότομα. Θα πω εγώ και βλέπεις εδώ πέρα λίγο ότι είναι στενοχωρημένο λίγο, το βλέπεις εδώ πέρα. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι κάποια σχέση δεν πάει άλλο πια ή κάποια απώλεια έχουμε. Κάτι δεν είναι πλέον. Το ξέρεις, το καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να σωθεί πλέον κάτι. Αλλά κάτι που ήθελες πολύ σε συναισθηματικά, εδώ πέρα βλέπουμε μια απογοήτευση. Το καλό είναι ότι έχεις στήριξη από άλλα πρόσωπα και έχεις και πόρτα, όπως σου είπα ότι είχες και πόρτα και εδώ. Έχεις πόρτα να πας αλλού, σε άλλα τοπία, σε άλλα μέρη, σε άλλα πράγματα, ξεκινάς κάτι καινούριο. Θα έχεις και μεγάλη χαρά, αλλά εδώ, όπως σου είπα και εδώ, σου έχουν βγει 2 εννιάρια, 3 εννιάρια και 2 δεκάρια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 9 σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε λίγο με τον εαυτό μας, να τα βρούμε, να τον προσέξουμε, να δούμε τι γίνεται με εμάς. Γιατί βλέπω, δηλαδή αυτό που είναι τρομερό, μου αρέσει πάρα πολύ, ότι ενώ αυτή η κάρτα έχει κάποιες έτσι ενέργεια λίγο, εντάξει, λίγο στενάχωρη, αλλά η πολύ κακή επίρρεια εδώ φεύγει γιατί έχει πέσει με κάρτες οι οποίες όλες ταιριάζουν μεταξύ τους. Άρα ό,τι και να είναι αυτό δεν θα σε επηρεάσει τόσο πολύ. Δεν θα σε επηρεάσει τόσο πολύ και μάλιστα θα σου βγει και σε καλό. Και εγώ βλέπω εδώ ότι αν και θα στενοχωρηθείς, δεν είναι ότι δεν το ξέρεις. Είναι ότι αυτό είναι μια κατάσταση πλέον που πλέον θα τη συνειδητοποιήσεις ότι δεν. Εδώ βλέπεις πως ξαφνικά από τη μία κάρτα πας στην άλλη. Κοίταξε πως εδώ σε μια φάση πως θα είσαι και μετά απολαμβάνεις τα πλούτη σου, απολαμβάνεις όλα τα ωραία υλικά πράγματα που έχεις. Τι έχεις? Έχεις πολλά ρούχα, έχεις πολλά, δεν ξέρω τι, λεφτά, έχεις ανθρώπους να σε θαυμάζουν, δεν ξέρω. Ό,τι και αν έχεις, πάντως εδώ πέρα βλέπεις ότι θα είσαι, θα περάσεις στιγμές που θα απολαμβάνεις τον εαυτό σου και κυρίως εσύ με τον εαυτό σου. Αυτό εδώ είναι το μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό για σένα, επιλογή νούμερο 1, ότι πρέπει να απολαύσεις εσύ τον εαυτό σου και να τα βρεις με τον εαυτό σου, να πάρεις τη δύναμή σου και να προχωρήσεις, γιατί θα φαίνεσαι σαν αρχόντισσα και σαν αρχόντης στο τέλος. Άρχοντας στο τέλος της εβδομάδας, λεφτά και σου έρχονται, μια μεγάλη χαρά σου έρχεται, απλά κάτι βλέπω εδώ, κάτι έρχεται σε ένα τέλος σιγά σιγά αυτή την εβδομάδα και ξεκινάς κάτι καινούριο την εβδομάδα αυτή που θα σε κάνει πολύ χαρούμενο και μπορεί να βγουν και πολλά λεφτά από αυτό εδώ. Τώρα σε ένα άλλο επίπεδο σου λέω μια κάτι τελειώνει, κάτι από εδώ, κάτι στενοχωριέσαι, δεν ήρθε από το πουθενά, κάτι, ήσουν λίγο προετοιμασμένος γι' αυτό, ό,τι και να είναι, αλλά και πάλι θα σου βγει σε καλό, θα πας να βρεις τον εαυτό σου, θα προσέξεις τον εαυτό σου, θα προσέξεις την εμφάνισή σου, θα το προσέξεις όλα, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με σένα, θα καταλάβεις πόσο δυνατός είσαι, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσεις και με το κάτι παραπάνω από σένα, να το ζητήσεις, τι θες, να σε βοηθήσουν. Ζήτε το, πες το όμως και θα το κάνουν. Πες το όμως, επικοινώνησέ το. Για να πάρουμε τώρα τις επεξηγήσεις μας για τον ακόλουθο πεντάκτηνο, για να δούμε εξήγηση. Αχα, μάλιστα. Εδώ, μια ευκαιρία περίμενες μια ευκαιρία, 7 πεντάκτηνο. Περίμενες. Και αυτό δουλευόταν, βλέπεις εδώ το καλάθι σου άδειο, αλλά το δέντρο έχει γεμίσει με χρυσά κέρματα.
περίμενες εσύ και τώρα ήρθε η ώρα και τα παίρνεις στα χέρια σου, κάτι που περίμενες σου έρχεσαι. Άρα, έρχεται. Άρα, αν ήταν κάποια λεφτά που ήταν καθυστερημένα, σου έρχονται, γιατί βλέπουμε και τα λεφτά εδώ πέρα. Αν ήταν μια ευκαιρία που είχες στο επαγγελματικό κομμάτι να πάρεις κάποια θέση, σου έρχεται. Αν θέλεις να μάθεις κάτι καινούργιο, ίσως να πάρεις ένα πτυχίο και αυτό σου έρχεται. Κάτι καλό σου έρχεται στο υλικό κομμάτι όμως, το οποίο το περίμενες. Βλέπουμε εδώ να πάρουμε επεξήγηση για το 10 κούπα. Εξήγηση για το 10 κούπα. Α, γι' αυτό χαίρεσαι εσύ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, παιδιά, ένα πρόσωπο της φωτιάς. Αν είπα ότι το άτομο αυτό είναι μικρότερο από σένα και σου έρχεται, το γνωρίζεις. Οπότε, μπορεί να είναι νέα γνωριμία με άτομο της φωτιάς, Λέων, Κριός και Τοξότης. Μπορεί να είναι επίσης. Κάποιο θέμα που περίμενες εδώ πέρα, γενικά αυτό ξαφνικά, ό,τι μπλοκάρισμα έχει, πέφτει, φεύγει και εσύ πετάς στα σύννεφα, παίρνεις μεγάλη χαρά. Αν ψάχνεις καινούριο σπίτι, αν θες να κάνεις ένα ταξίδι, το κάνεις και σου. Και ειδικά αν είσαι σε χωριό, αλλά και γενικά ταξίδι μπορείς να κάνεις εδώ πέρα και σου δίνει μεγάλη χαρά. Ό,τι ήθελες, φεύγει το μπλοκάρισμα και παίρνεις μεγάλη χαρά και ακόμα και έναν υπότι, υπότισα φωτιά, έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία, πάθος δηλαδή, τέλεια. Επεξήγηση για το 10 πεντάκτηνο. Πολύ ενέργεια φωτιάς, πολύ ενέργεια φωτιάς, άρα εδώ πέρα γενικά πάλι έχουμε ενέργεια της φωτιάς, ενέργεια των ζωδίων κρυόλεων του Ξώτη. Μπορεί να συναντηθείς με ένα τέτοιο πρόσωπο, είτε είναι αυτός που σου αρέσει, που έχεις κάτι, που ξέρεις από εδώ από εκεί, ή είναι κάποιο πρόσωπο που θα σε βοηθήσει να περάσεις μια μεγάλη πόρτα. Θα συναντηθείς με αυτό το πρόσωπο, όπως βλέπεις εδώ πέρα, κάτω από μια μεγάλη πόρτα. Μπορεί να βγείτε κάπου έξω ή κάποιος, αν δεν είναι στερεωτικά, θα σε βοηθήσει πολύ για να πετύχεις κάτι που θέλεις. Είμαι πολύ περίεργη να δω εδώ. Επεξήγηση για το 5 κούπα. Επεξήγηση για το 5 κούπα. Λοιπόν, ναι. Κοίτα. Εδώ βλέπω έναν υπότι που μπορεί να είναι στα ζώδια της γης. Μπορεί να είναι Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί να σου λέει απλά ότι ήταν κάποιος που γενικά το πήγαινε πάρα πολύ σιγά σιγά μαζί σου. Το πηγαίνατε σιγά σιγά, καθυστερούσες αυτά τα πράγματα γενικά, ή μπορεί επίσης το πρόσωπο αυτό που σε ενδιέφερε να ήταν, να ενδιέφεραν πάρα πολύ μόνο τα οικονομικά πράγματα και ζητήματα περιουσίας. Αυτό το πρόσωπο το χάνουμε, αυτό το πρόσωπο, αλλά έρχεται τρομερή, φλογερή ενέργεια με πάθος και ενέργεια να κάνετε πολύ ωραία πράγματα αυτή την εβδομάδα. Και τέλος, επεξήγηση για το 9 πεντάκτηνο. Όπως βλέπεις, έχεις γεμίσει με πεντάκτηνα, ωραία πράγματα. Να το, λοιπόν. Κοίταξε, αν εσύ εδώ πέρα τώρα τελειώσεις κάτι με κάποιον, τι θα κάνεις? Θα αρχίσεις, θα φτιάχνεσαι, θα περιποιείσαι. Θα γίνει ο χαμός, θα γίνεις ένας κούκλαρος και μια κουκλαρά, καρακουκλάρα και καρακουκλαρός, και θα πας έξω και θα δείξεις τι διαμάντι είσαι. Δείχνεις, εδώ προσέχεσαι, φτιάχνεις τον εαυτό σου, τον βελτιώνεις, δεν ξέρω, βάφεσαι, ντύνεσαι, κολονίζεσαι, κολόνιες, ξέρεις. Τα πάντα όλα αυτά, περιποιείσαι και πας έξω να δείξεις τον εαυτό σου και θα έχεις και τη μεγάλη χαρά με τον υπότι που σου είπα. Μια νέα γνωριμία, φλερτ δηλαδή, είναι σίγουρο αυτή την εβδομάδα. Οπότε, εντάξει, δεν σε βλέπω και σε πολύ, μια χαρά σε βλέπω γενικά. Εντάξει, οκ, θα στενοχωρηθείς λίγο, αλλά κατά τα άλλα, μια χαρά. Τέλεια. Επιλογή νούμερο 1. Αυτή είναι η εβδομάδα για σένα, τα μηνύματα που έπρεπε να πάρεις. Μαζεύω σιγά σιγά να περάσω στην επιλογή νούμερο 2. Άρα να μαζέψουμε. Σιγά σιγά.
περνάμε στην επιλογή νούμερο 2. Γεια σου, επιλογή νούμερο 2. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σου για την εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε με κάρτες καθοδήγησης. Θα πάρουμε μηνύματα αγάπης. Και μετά ξεκινάμε καθοδήγηση μαζί με ταρό. Ταρό βασικό και ταρό επεξήγηση. Πάνω σε αυτές τις κάρτες, τις πρώτες. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις γοργόνες μας. Άρα τα μηνύματα. Τι μήνυμα πρέπει να πάρει. Επιλογή νούμερο 2. Αν χρειάζεσαι κάτι, κάποια βοήθεια να πετύχεις κάτι, εδώ σου ζητάνε να το ζητήσεις. Πες το μέσα σε αυτό το κοχύλι και θα σου έρθει βοήθεια. Άρα για ό,τι χρειάζεσαι βοήθεια, ό,τι θες να πετύχεις, ό,τι όσο ασήμαντο νομίζεις σημαντικό είναι, ζήτα το και θα το λάβεις. Ωραίο, απλό το μήνυμα. Άλλο μήνυμα. Turn away. Από πού πρέπει να φύγεις, επιλογή νούμερο 1. Από κάτι εδώ πέρα, κάτι περνάς εσύ. Μπορεί να είναι στα ερωτικά, αλλά όχι και απαραίτητα μόνο. Μπορεί να είσαι σε μια δύσκολη φάση που να νιώθεις εγκλωβισμένος και εγκλωβισμένη. Σου λένε να ζητήσεις βοήθεια από κοντινά σου άτομα, φίλους, φίλες, συγγενείς, από τους πάνω, αν χρειαστεί, βοηθήστε με να πετύχω αυτό και αυτό και αυτό ή να φύγω από αυτό, γιατί σου ζητάνε πάνω εδώ να φύγεις, να γυρίσεις την πλάτη σε μια κατάσταση, είτε τώρα δεν κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου, αν δεν κάνεις κάτι καλό, κάποια συνήθεια, ή αν είσαι σε μια τοξική έτσι κατάσταση, πρέπει να φύγεις, σου λένε. Να δούμε με τις κάρτες των προγόνων για αυτή την εβδομάδα, την επιλογή νούμερο 2. Λοιπόν, σου ζητάνε και εδώ να κάνεις το ίδιο πράγμα, να προχωρήσεις μπροστά, να προχωρήσεις μπροστά με τη σοφία των προγόνων. Άρα, προχώρα μπροστά σου λένε εδώ, με σοφία. Και τι άλλο, γιατί σε διώχνουν έτσι, επιλογή νούμερο 2, τι έχεις κάνει, πού είσαι, τι έχεις, για να δούμε, μάλιστα. Εδώ λέει κάτσε, κράτα το ύψος σου, κάτσε, πώς λέγεται αυτή η έκφραση, κράτα εκεί γερά τον εαυτό σου, αν χρειάζεσαι δύναμη, κράτα γερά. Τι έγινε, επιλογή νούμερο 2. Εδώ κάποιος σου λέει ότι νομίζω ότι δεν είναι αρκετά καλός για σένα, αλλά δεν θα τις διαβάσω όλες αυτές, είναι 100.000 κάρτες. Θα ανοίξουμε άλλες. Μισό λεπτάκι, επιλογή νούμερο 2. Δείχνουμε μέσα και κάτω. Λοιπόν, πάμε το κανονικό για την επιλογή νούμερο 2. Μηνύματα αγάπης, την επιλογή νούμερο 2. Θεέ μου, Twin Flame, δίδυμη φλόγα, γι' αυτό περνάς τόσο δύσκολα, ή σου λένε φύγε από εκεί, γιατί η φλόγα σου έρχεται, φύγε από εκεί, κράτα γερά, γιατί η δίδυμη φλόγα σου έρχεται. Αλλά κάποιοι από εσάς είσαστε ήδη με τη δίδυμη φλόγα σας, γι' αυτό περνάτε δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω κάποιο μήνυμα εδώ, ότι θέλουν να προχωρήσεις, να κρατήσεις γερά τον εαυτό σου. Δείξε δύναμη, γιατί έχεις τη δίδυμη φλόγα να σε περιμένει. Οπότε, αν καθυστερείς εσύ να φύγεις από μια κατάσταση, καθυστερείς εδώ πέρα να φύγεις όπως σου ζητάνε, αυτή η φλόγα μπορεί να φύγει. Αυτή η φλόγα. Για να στο λένε τόσο έντονα, ξέρω, σε ξέρεις καλύτερα. Δεν θα περιμένει για πάντα την φλόγα, μπορεί μετά να γνωριστείτε στην επόμενη ζωή, αν τη χάσεις τώρα. Τι γίνεται εδώ πέρα, κάποιος εδώ πέρα, είσαι, λέει, όλος ο κόσμος του.
Δεν σταματάει να σε σκέφτεται, δεν σταματάει όλος ο κόσμος του, είσαι εσύ. Υπάρχουν και κάτι σχετικά τραγούδια, ε. Δεν σταματάει να σε σκέφτεται αυτό το πρόσωπο. Κάποια από εσάς σίγουρα είστε σε κάτι που δεν σας βγάζει. Τώρα, αν βλέπεις ότι δεν σε βγάζει, ο άλλος δεν είναι η δίδυμη φλόγα σου, αν δεν σε θέλει, αν δεν σε κάνει από εδώ, σε περιμένει αλλού η δίδυμη φλόγα. Όμως, αν είστε κάποιοι που νιώθετε ότι υπάρχει κάτι και βλέπεις και από το πρόσωπο το άλλο, έτσι, όχι να είναι μόνο από τη δικιά σου την πλευρά και ο άλλος ή άλλη να τον ψάχνεις πάντα, αλλά να τον ψάχνεις λίγο, αλλά όχι να τον ψάχνεις πάντα, αν υπάρχει κάτι καλό, αλλά δεν έχει δέσει, κάτσε εκεί που είσαι, κράτα γερά, αυτό σε θέλει. Αν όχι, εδώ κάποιος σου λέει, παιδιά, ότι σε σκέφτεται ασταμάτητα, είσαι όλος του ο κόσμος. Για να συνεχίσουμε να πάρουμε μηνύματα αγάπης, ερωτικά μηνύματα. Ουφ! Τι γίνεται, παιδιά, έχω πάρει φωτιά, τόσο hot είναι. Φωτιά έχω πάρει, έσκασα, φούντουσα. Παναγία μου. Λέει, η χημεία που έχουμε μεταξύ μας δεν υπάρχει, είναι από άλλο πλανήτη. Είναι off the charts, σου λέει, αντιγιά. Off the charts, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται η χημεία. Τι γίνεται, δίδυμη φλόγα. Oh, wow, oh, wow, oh my goodness. Έχω πάθει σοκ και τσότσο μαζί. Απίστευτο. Επιλογή νούμερο 2. Επιλογή νούμερο 2. Δεν μας τα έλεγες αυτά από την αρχή. Τι λέει. Αχα. Wow, 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 wow. Damn. Λοιπόν, εδώ σου λέει δεν μπορεί ούτε καν στη σκέψη ότι εσύ θα είσαι με κάποιον άλλον. Φρικέρνει, τρελαίνεται. Και εγώ έχω χάσει τα λόγια μου. Τρελαίνεται και εγώ έχω τρελαθεί με αυτό που βλέπω. Επιλογή νούμερο 2, μπράβο. Συγχαρητήρια θερμά. Μπράβο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί καν να σκεφτεί ότι εσύ θα είσαι με κάποιον ή με κάποια άλλη. Φρικέρνει. Η χημεία είναι απίστευτη. Τι μηνύματα έχεις πάρει, όλα τα καλά μηνύματα πήρες. Τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ, Παναγία μου. Παναγία μου, Παναγία μου. Μπράβο, επιλογή νούμερο 2. Άρα εδώ τι, μήπως κάτι στον εαυτό σου δεν κάνεις καλά, μήπως δεν τον προσέχεις, πρέπει να φύγεις από αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αν δεν έχεις κάτι στα ερωτικά, αυτή την εβδομάδα βλέπω κοκομπλόκο να παθαίνεις. Εδώ τι είναι, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Περμάλα. Λοιπόν, για να δούμε για την επιλογή νούμερο 2. Πολύ πηδάτε. Ένα καινούριο ξεκίνημα. Wow, μια επιτυχής. Μια επιτυχία θα έχεις. Εδώ κάτι πολύ ωραίο νέο θα πάρεις. Επιτυχίας. Και κάποιοι θα μου κάνετε και μια, το ξεκίνημα να μου αλλάξετε κάποιες συνήθειες ίσως ή κάτι που δεν κάνατε καλό για τον εαυτό σας. Θα κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, θα κάνετε κάποιες αλλαγές αυτή την εβδομάδα και θα είστε και πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ουφ, ουφ, Jesus Christ. Λοιπόν, Χριστέ και Κύριε, κοινός. Λοιπόν, τι μπορώ. Εκπλήρωση ευχών, παιδιά. Πραγματοποιείτε η ευχή αυτή την εβδομάδα. Wow. Κάποιο καινούριο ξεκίνημα, κάτι πετυχαίνεις, νίκη έχεις εδώ πέρα, λέει επιτυχία. Ολοκληρώνεται η ευχή σου, πραγματοποιείται, εκπληρώνεται. Βρήκα τη λέξη, αλλά έχω χάσει τα λόγια μου τώρα με αυτά που ακούω εδώ πέρα που βλέπω. Έχω χάσει τα λόγια μου. Wow, πολύ δυνατού σας βλέπω. Πάρα πολύ δυνατού σας βλέπω. Εδώ, ό,τι θες να πετύχεις αυτή την εβδομάδα, έχεις τη δύναμη να βελτιώ. Αρχικά, αν δεν κάνεις κάτι καλό στον εαυτό σου, αυτό θα πας να τα αλλάξεις και θα βρεις τη δύναμη σου, θα πας τη δύναμη σου πίσω. Και θα έχεις και δύναμη να κυνηγήσεις και στόχους, ίσως σου κάτσει κάποια καλή δουλειά, θα δουν ότι είσαι δυνατός σαν βιογραφικό και δυνατή.
δύναμη σε ό,τι θέλεις να πετύχεις αυτήν την εβδομάδα. Θα έχεις νίκη και δύναμη. Σου βγαίνει μαζί και θα πραγματοποιηθεί και η ευχή σου. Τι ήθελες, κάτι θα πραγματοποιηθεί. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αν περιμένεις κάτι, κάποια απάντηση, το κάνεις. Και μου κάνεις και ένα ξεκίνημα να αλλάξεις ίσως την εικόνα σου. Και αυτό θα σου δώσει δύναμη. Αλλά σίγουρα κάποιο ξεκίνημα, μία νίκη. Ναι. Λοιπόν, έχεις εδώ νέα, αυτή την εβδομάδα πάρα πολλά νέα. Οι καταστάσεις αλλάζουν, φεύγεις. Αν πράγματα όντως δεν σου αρέσανε σε σένα, τα αλλάζεις. Κάνεις αλλαγές στη ζωή σου. Μπορείς να αλλάξεις και πράγματα και στο σπίτι σου. Μπορείς να πας σε ένα ταξίδι, να πάρεις νέα από μακριά. Πολύ επικοινωνία θα έχεις. Πάρα πολύ. Και γενικά σε βοηθάει αυτή η κάρτα να πετύχεις πράγματα και να κάνεις αλλαγές που ήταν απαραίτητες για σένα, αλλά μπορεί να μην έβρισκες τη δύναμη μέχρι τώρα. Αλλά τώρα παίρνεις τη δύναμη, την έχεις, τη βλέπουμε εδώ τη δύναμη, δεν τη βλέπουμε, έτσι, power, και προχωράς μπροστά, προς ολοταχώς, επιλογή νούμερο 2. Επιλογή νούμερο 2. Ναι, εντάξει, κάτι όμως ακόμα σε τρομάζει λίγο, κάτι θα σε τρομάζει, δεν θα είσαι και πολύ σίγουρος. Πρόσεξε τα λόγια σου με τους άλλους, μην τσακωθείς με κάποιον αυτή την εβδομάδα. Πρόσεξε λίγο το ψυχολογικό κομμάτι αυτή την εβδομάδα, με αυτή την κάρτα. Εδώ μπορεί να δοκιμαστείς, μπορεί να εκνευριστείς, μπορεί να σου βγουν κάποια νεύρα, ή μπορεί να είσαι σε κάποια κατάσταση που να μην μπορείς να βγάλεις σαφή ή να έχεις σαφή εικόνα για το αν τα άλλα πρόσωπα είναι αυτό που σου δείχνουν. Βλέπουμε δηλαδή κάποια σαν... θα το δούμε και με την επεξήγηση μετά, με την άλλη τράπουλα. Εδώ τι είναι και θα σου πω περισσότερα. Ναι, το ξεκάθαρο είναι ότι φεύγεις, αλλάζεις πράγματα, κάνεις αλλαγές από κάποια κατάσταση η οποία πλέον δεν δούλευε, κάτι που είχες, σε είχε στενοχωρήσει, κάτι κάνεις, πας αλλαγές και πας προς έναν άντρα. Για εσάς μπορεί να, για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι ζώδιο στο ζώδιο του νερού. Μπορεί να είναι καρκίνος, σκορπιός, ηχθής, ή μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ συναισθηματικός, σας κατανοεί, σας αγαπάει, θέλει να σας αγαπήσει, έχει αισθήματα και δεν τρέπεται να τα δείξει ή δεν τρέπεται να δεθεί συναισθηματικά, αν αυτό το άτομο είναι καινούριο αυτή την εβδομάδα. Αλλά επίσης εδώ θα το δούμε και με την επεξήγηση, αλλά επίσης εδώ θα σας βοηθήσουν ίσως και άντρες οι οποίοι είναι από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Ναι, και μάλιστα μια συνάντηση θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Βλέπουμε και έναν άντρα στα ζώδια της φωτιάς. Άρα γενικά βλέπω ότι υπάρχουν άτομα στη ζωή σας. Αν περιμένετε κάτι στα επαγγελματικά, θα βγουν νέα, γιατί θα πάρθει μια σημαντική απόφαση. Εσείς τώρα, αν είστε σε διπλό ταμπλό, βλέπουμε και τους δύο, για να δούμε τι θα πάρουμε στην επεξήγηση, να πω περισσότερα. Πάντως, τώρα το επίκεντρο αυτής της εβδομάδας και για σένα θα είναι κυρίως στα συναισθηματικά, θα κάνεις αλλαγές. Και στα επαγγελματικά και στα πράγματα που θέλεις να πετύχεις, θα βάλεις στόχους και θα πας και θα τους κυνηγήσεις. Να δούμε όμως επεξηγήσεις για να... Ναι, μπορεί όντως να κάνετε κάποιο ταξίδι κάποιοι από εσάς, κάποιο ταξίδι. Θα έχεις κάποια νίκη σίγουρα εδώ πέρα, κάτι πετυχαίνεις. Δεν ξέρω αν παίξουν ρόλο αυτοί οι δύο άντρες σε αυτή τη νίκη. Σου δώσουν κάποια απάντηση που περίμενες. Πάντως, αν θες να βγεις ραντεβού, θα βγεις ραντεβού, θα έχεις την νίκη σου, πραγματοποιηθεί η ευχή σου, αν ήταν κάποιο ραντεβού, αλλά γενικά κάποια ευχή βλέπεις ότι πραγματοποιείται και πετυχαίνεις κάτι, παίρνεις αναγνώριση και ουσιαστικά βάζεις ένα ταξίδι, ξεκινάς να πας σε μία κατεύθυνση, επιλέγεις, πρέπει να επιλέξεις μία κατεύθυνση
και θα πας προς αυτή, που βλέπω αυτό είναι ουσιαστικά για να ανακτήσεις τη δύναμή σου, γιατί κάτι έκανες που δεν, αλλά τώρα ξεκινάς και πας μπροστά με 1000, με επιτυχίες. 2 φορές η ίδια κάρτα, αυτή εδώ, άσο σπαθί, εδώ, άρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούσες, μπήκε τους μία σύγχυση ή αν επικρατήξει μέσα στην εβδομάδα αυτή ή κάτι που δεν είσαι σίγουρος, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, κάποια δυσπιστία, κάποια νεύρα, κάποια έτσι ψυχολογία, δεν την ένιωθες καλά. Αυτό έρχεσαι και το καθαρίζεις αυτό με τον άσο σπαθί. Καθαρίζουμε τα συννεφάκια, καθαρίζουμε την κακή ψυχολογία, την καθαρίζουμε και κάνουμε νέο ξεκίνημα. Αν χρειαστεί να κόψεις κάποια συνήθεια να το κάνεις αυτή την εβδομάδα, θα το κάνεις, αυτό λέει εδώ, γιατί έχεις και 2 φορές το ίδιο μήνυμα. Θα βρεις τη δύναμή σου. Θα πας εδώ προς τη βελτίωση των εαυτό σου, θα πας προς το να αρχίσεις να φροντίζεις τον εαυτό σου πιο πολύ, να περιποιείσαι, θα προσέξεις την εικόνα σου και θα αναδείξεις τον εαυτό σου, αν τον είχες αφήσει λίγο εδώ πέρα, πας προς αυτό. Μπορεί κάτι να είχες και να σου είχε συμβεί και να είχες λίγο αφήσει σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό σου, να μην τον πρόσεχες, να μην τον έβαζες προτεραιότητα. Τώρα είσαι εσύ, πας το να προσέξεις εσένα, γιατί όταν προσέχουμε εμάς, αρχίζουν και οι άλλοι και προσέχουν επίσης εμάς. Όταν προσέχεις τον εαυτό σου περισσότερο, του παίρνουν την ενέργεια οι άλλοι και τους έλκει αυτό το πράγμα. Όταν βλέπουν ότι εσύ νιώθεις και ξέρεις και προσέχεις τον εαυτό σου σαν το ακριβότερο διαμάντι στον κόσμο. Όταν το κάνεις αυτό, το βλέπουν και οι άλλοι και σου έρχονται εδώ. Άρα, θα μου κάνεις αλλαγές για τον εαυτό σου, σίγουρα. Τώρα, αυτές μπορεί να είναι να ξεκινήσεις γυμναστήριο, να ξεκινήσεις διατροφή, να ξεκινήσεις γιόγκα, να κάνεις ένα νέο κούρεμα, να ξεκινήσεις να βάφεσαι. Κάτι θα αλλάξεις, πάντα σου βλέπω. Εδώ. Με κάποιο πρόσωπο υπάρχει μία καθυστέρηση αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, χαμός έχει γίνει. Ωραία, αλλά θέλω να προσέξεις προς κάποιον που έχει ενέργειες φωτιάς και αέρα. Και αέρα, δηλαδή αυτό το πρόσωπο το χαρακτηρίζει υψηλή ενέργεια, υψηλή επικοινωνία, είναι επικοινωνιακός, επικοινωνιακή, τα πάει καλά με πάρα πολύ κόσμο, έχει λέγιν, έχει ενέργεια, λάμπει, δεν είναι χαμηλών τόνων αυτό το πρόσωπο που σου λέω εδώ, σου βλέπω με ένα πρόσωπο με χαμηλών τόνων, υπάρχει μια καθυστέρηση ή πρόσεξε μην κάποιο πρόσωπο από την οικογένειά σου σε κάνει μια κατάσταση να κάνεις το θύμα, δηλαδή μην σε βάζει να κάνεις πράγματα παραπάνω από όσα πρέπει για αυτό το πρόσωπο, πρόσεχε μη σε πιάσει εδώ, σε δέσει λίγο αυτή την εβδομάδα ή γενικά μπορεί να έχεις μια καθυστέρηση με ένα πρόσωπο είτε ναι που να είναι έτσι χαμηλών τόνων, να είναι όμως ρομαντικός, να είναι αγαπησιάρης ή σε γυναίκα αντίστοιχα. Αυτά είναι τα μηνύματα σου, επιλογή νούμερο 2 για την εβδομάδα αυτή. Πάμε να μαζέψουμε, να πούμε για την επιλογή νούμερο 3.
Να περάσουμε σιγά σιγά στην επιλογή νούμερο 3. Γεια σου επιλογή νούμερο 3. Πάμε να πάρουμε τα μηνύματά σου για την εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε με κάρτες καθοδήγησης, με αυτές τις 3 τράπουλες. Μετά θα περάσουμε σε μηνύματα αγάπης. Μετά περνάμε ταρό μαζί με καθοδήγηση. Και τέλος κλείνουμε με βασική ταρό και παίρνουμε επεξήγηση με την άλλη μας ταρό. Οπότε, για να δούμε τι μηνύματα πρέπει να πάρεις αυτή την εβδομάδα. Τα μηνύματά σου αυτή την εβδομάδα, επιλογή νούμερο 3. Κάτι περιμένεις. Κάτι περιμένεις να έρθει. Είσαι εδώ, περιμένεις το πλοίο που έρχεται σιγά σιγά. Άρα, αν και εδώ επικρατεί λίγο, βλέπεις σύννεφα, δηλαδή μπορεί να έχεις χάσει την πίστη σου ή να μην ξέρεις, να είσαι λίγο μπερδεμένος και μπερδεμένη αν πρέπει να περιμένεις. Σιγά σιγά ανοίγει το τοπίο, όπως βλέπεις, και το καράβι έρχεται που περιμένεις. Άρα, περίμενε, έρχεται σιγά σιγά, ανοίγει το τοπίο, βγαίνει ο ήλιος ξανά από εδώ μαζί με το καράβι που έρχεται, περίμενε. Άλλο μήνυμα για σένα, επιλογή νούμερο 3 για αυτή την εβδομάδα. Αχα. Θα πρέπει να φροντίσεις αυτή την εβδομάδα να έχεις την κατάλληλη ξεκούραση και χαλάρωση. Βγες έξω με φίλους, να περάσεις ανέμελες στιγμές, χαρούμενες στιγμές, να ξεχνιάσεις. Απλά βγες έξω, απόλαυσε το να μην πρέπει να έχεις να κάνεις κάτι συνεχώς, να μην δουλεύεις συνεχώς, να μην σκέφτεσαι συνεχώς υποχρεώσεις. Βγες έξω. Βγες έξω ή και μέσα μπορείς να το κάνεις. Κάνε ένα ωραίο μπάνιο με διάφορα πράγματα που σου αρέσουν. Κάνε κάτι που σε ηρεμεί, κάνε γιόγκα, κάνε κάτι που ξέρεις ότι με αυτό χαλαρώνεις. Και καθώς περιμένεις, χαλάρωσε, είναι το διασταυρωμένο μήνυμα. Αλλά είναι και ξεχωριστό το μήνυμα. Κάθε που περιμένεις, περίμενε. Και αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα στην οποία μπορείς να χαλαρώσεις λίγο, αν δεν ξέρω αν τα νεύρα σου τα νιώθεις κάπως, γενικά αν ήσουν πολύ στρεσαρισμένος, στρεσαρισμένη. Αυτή η εβδομάδα θέλει τη χαλάρωσή της. Έχει τέτοια ενέργεια, χαλαρωτική, ειρηνιστική. Wow, ωραίο αυτό! Μάλιστα! Κάτι που δούλευες, κάτι που θέλεις να πετύχεις, σιγά σιγά έρχεται η άνοιξη, σου λέει εδώ, και αρχίζει και ανθίζει αυτό. Αρχίζει και ανθίζει. Άρα ό,τι και να ήθελες και είχες κάνει δουλειά για αυτό και το προσπαθούσες, αρχίζει και ανθίζει. Είτε είναι σε επαγγελματικά, έκανες κάποια πράγματα και αρχίζουν και βγαίνουν εδώ λουλούδια από τους καρπούς, είτε κάτι που έκανες για σένα, εσύ ξέρεις τη δική σου περίπτωση, κάτι που δούλευες και το είχες πει και το φρόντισες, αρχίζει και μεγαλώνει τώρα που έρχεται η άνοιξη, λέει εδώ. Ωραίο, growth, ανάπτυξη. Πάμε να πάρουμε και εδώ μήνυμα. Το μήνυμα σου, επιλογή νούμερο 3. Επιλογή νούμερο 3. Απλότητα. Εγώ βλέπω εδώ πολύ χαλαρωτικά, ήρεμα, χαλαρά vibes αυτή την εβδομάδα. Σου λέει, δεν χρειάζονται πολλά. Απλότητα. Βάλε απλότητα. Τα απλά πράγματα, τα μικρά πράγματα είναι αυτά που πραγματικά μας κάνουν χαρούμενους. Αν το καταλάβεις αυτό, θα είσαι πολύ πλούσιος. Απλότητα. Βάλε απλότητα στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να περιπλέκουμε τα πράγματα. Θες να πεις κάτι, πες το. Απλά. Δεν χρειάζεται να πεις από ότι να πας μέσω Αμερικής, να το πεις ή να χώνεσαι. Νιώθεις κάτι, πες το. Αυτό. Δεν μου αρέσει κάτι, μπαμ, πες το. Μ' αρέσει κάτι, πες το. Νιώθεις αυτό έτσι, πες το. Απλά. Ή απόλαυσε τα απλά πράγματα της ζωής.
με χαλαρωτικά vibes, πράγματα ανθίζουν, όσο περιμένεις χαλάρωσε, να είσαι φυσικασμένος και φυσικασμένη ότι θα σου έρθει, ακόμα και να το βλέπεις γιατί έχεις κάποια σύννεφα μπροστά σου, έρχεται. Επιλογή νούμερο 3, μήνυμα αγάπης. Wow, Θεέ μου! You are the love of my life. Είσαι ο έρωτας, η αγάπη βασικά, τη ζωή μου. Επιλογή νούμερο 3, το βλέπεις στην οθόνη σου. Είσαι η αγάπη της ζωής μου. Καμία άλλη σαν και σένα αγάπη τέτοια. Καμία άλλη αγάπη τέτοια. Άλλο μήνυμα για την επιλογή νούμερο 3. Α, δούμε ποιο θα πάρουμε. Απ' τη μία σου λέει είσαι ο έρωτας της ζωής μου, η αγάπη της ζωής μου, απ' την άλλη δεν ξέρω τι θέλω, δηλαδή το πρόσωπο αυτό βαθιά μέσα του νιώθει ότι δεν έχει ξαναπεράσει κάτι τέτοιο όπως εσένα και τα αισθήματά του είναι μοναδικά, αλλά είναι κάπως μπερδεμένο και δεν ξέρει τι θέλει, δηλαδή ναι, okay, είσαι η αγάπη της ζωής μου, τώρα καλά, αν δεν έχετε κανέναν που να έχετε, που να είναι, αλλά κάποιος εδώ πέρα σου λέει ότι ήσουν ή είσαι η αγάπη της ζωής μου. Αν τώρα είναι στην κατάστασή σας, τώρα αυτό, σου λέει ότι ενώ το νιώθω, δεν ξέρω γιατί θέλω να είμαι, να κυνηγήσω τα επαγγελματικά και να βάλω την αγάπη σε δεύτερη μοίρα. Θέλω σχέση, δεν θέλω σχέση, θέλω πόσες σχέσεις, θέλω τι. Δεν, ενώ το νιώθει, είναι λίγο, δεν έχει ακόμα κατασταλάξει ό,τι θέλει. Δηλαδή, έλεος, μην αφήσεις τον έρωτα της ζωής σου να σου φύγει, επειδή εσύ είσαι αναποφάσιστο. Για να δούμε, έχει με την άλλη τράπουλα, τι θα πει. Μήνυματα αγάπης. Και την επιλογή νούμερο 3, παρακαλώ. Α, εντάξει, τόσο σε λίγο. Λοιπόν, εδώ προσπαθεί να βρει το κουράγιο να επικοινωνήσει μαζί σου. Προσπαθεί να βρει το κουράγιο να επικοινωνήσει μαζί σου, άρα μήπως περιμένεις αυτό εσύ εδώ πέρα, κάποιοι από εσάς περιμένετε αυτό. Δεν χρειάζεται να το περιμένετε όλοι αυτό, άλλοι μπορεί να περιμένετε άλλα πράγματα, επαγγελματικά, οικονομικά και άλλα. Όμως κάποιος εδώ στερεωτικά και εσύ το περιμένεις, αν έχει κάνει κάτι, ξέρεις ότι η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Προσπαθεί να βρει το κουράγιο να σου στείλει, γιατί δεν ήξερε τι θέλει, αλλά κατά βάθος ξέρει ότι είσαι το μοναδικό της ζωής του και η ευκαιρία της ζωής του και η ευκαιρία της ζωής της. Λόγη νούμερο 3. Ναι, αυτό που σου είπα. Αυτό που σου είπα εδώ, γιατί δεν ξέρει τι θέλει, γιατί μέσα του υπάρχουν κάποια έτσι, κάποιες φωνούλες που τον βάζουν σε πειρασμούς, inner demons, εσωτερική, ξέρετε, το demons νομίζω δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη μετάφραση, δεν χρειάζεται να πω. Άρα έχει εσωτερικά πράγματα που τον τρώνε, του τσιγκλάνε και ενώ εδώ νιώθει ότι είναι η αγάπη, ότι είστε η αγάπη της ζωής του, τον αποπροσανατολίζουν τώρα εσωτερικά ζητήματα και του τον τσιγκλάνε και προς διάφορες κατευθύνσεις, δηλαδή δεν τον αφήνουν να συγκεντρωθεί εδώ σε εσένα και ας είσαι η αγάπη της ζωής του, ο έρωτας της ζωής του. Παλεύει εσωτερικά, με εσωτερικά πράγματα και αυτό θα πρέπει να μόνος του να τα λύσει και μόνη της. Δεν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τους άλλους αν δεν κάνουν αυτοί το πρώτο βήμα. Για να δούμε εδώ
Για την επιλογή νούμερο 3. Κάποιες αποφάσεις πρέπει να πάρεις. Πρέπει να πάρεις το χρόνο σου να σκεφτείς κάποια πράγματα. Όπως βλέπεις και εσύ αυτές τις αποφάσεις και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα σκεφτείς μόνος σου. Μόνος σου θα έχεις βοήθεια. Διαστητική, υποσυνείδητα, συνείδητα θα σου έρθουν πληροφορίες για αυτή την κατάσταση, αλλά για να τις λάβεις αυτές τις πληροφορίες, για να λάβεις σωστή καθοδήγηση και να μπορέσεις να πάρεις και τις σωστές αποφάσεις, θα πρέπει να κάτσεις λίγο με τον εαυτό σου, μόνη σου και μόνος σου. Άρα, ψάξε κάποια πράγματα μέσα σου, με ησυχία, ηρεμία, σε λίγο να είσαι κάπου μόνο εσύ. Να μην όμως επηρεάζει κάτι άλλο, να μην έχεις το μυαλό σου σε 1002 άλλες καταστάσεις, σε εκείνη τη φάση. Χρειάζεται απομόνωση φάση. Είτε είναι αυτό τώρα για μία ώρα, είτε είναι για μισή, είτε είναι για μία, δύο, τρεις, πόσες μέρες μπορεί να αντέξει ο καθένας, δεν ξέρω. Λοιπόν, και εδώ όπως βλέπεις, όπως σου είπα ότι θα έχεις καθοδήγηση, ένα αστέρι μετακινείται, πάει προς τα εκεί και εσύ το βλέπεις και ετοιμάζεσαι να πας και εσύ προς τα εκεί. Άρα, από κάπου που ήσουν, ετοιμάζεσαι να πάρεις το κατάλληλο μήνυμα και να πάρεις το σημάδι και θα πας προς τα εκεί. Άρα υπάρχει, θα πάρεις αποφάσεις, εδώ θα κάτσεις και θα σου έρχεται από πάνω, από τα πάνω στρώματα, υποσυνείδητα, ασυνείδητα, η πληροφόρηση, την διαβάζεις ή την καταλαβαίνεις, γιατί θα πάρεις το χώρο σου και το χρόνο σου και αυτό θα σε οδηγήσει που πρέπει να πας. Από εκεί που ήσουν σε μια κατάσταση, προχωράς και φεύγεις και πας στο σημάδι που θα πάρεις από το σύμπαν. Οπότε, για να δούμε άλλο μήνυμα για την επιλογή νούμερο 3. Ναι, λοιπόν, θα μου προσέξεις, θα πρέπει, γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει να είσαι εδώ εσύ και να μην σε οθήσει τίποτα άλλο, κανένας άλλος από ανθρώπους, να πάρεις κάποια απόφαση, να πάρεις σημάδι που θα σου έρθει, είτε διαστητικά θα το νιώσεις, είτε κάτι θα δεις και θα καταλάβεις ότι είναι κάποιο σημάδι και θα το ψάξεις. Ας πούμε στο ίντερνετ θα δεις ένα νούμερο, θα δεις 11, θα δεις 22, θα βλέπεις συνέχεια 33, 44, κάτι, ή κάποιο όνομα, κάτι που σημαίνει κάτι για σένα, κάτι, κάποια λέξη, κάτι και θα καταλάβεις κάποιο μήνυμα. Εδώ σου έρχεται από πάνω και τώρα το βλέπεις, ενώ αρχικά θα σου έρθει χωρίς να το δεις, μετά μπορεί και να δεις κάτι και να εξοδηγηθείς. Θέλουν κάπου να σε οθήσουν, να σε προσέξουν από κάποια υποκρισία. Κάποιος φοράει μάσκα και θα σου δώσουν σημάδι να το καταλάβεις, να προσέξεις, γιατί κάποιος ή κάποια δεν είναι αυτό που φαίνεται στη ζωή σου. Τώρα είτε είναι για το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, είτε είναι κάποιο άλλο πρόσωπο όμως στη ζωή σου, από κάποιον θέλουν εδώ να σε προσέξουν πάνω από αυτό το πρόσωπο. Deception and envy, δηλαδή εδώ υπάρχει φθόνος, ζήλια και κίνδυνος απάτης. Προσέξτε λίγο, προσέξτε, θα σας δώσουν σημάδια για να το καταλάβετε. Ήδη αν βλέπεις αυτό το βίντεο είναι ένα σημάδι που σου έχουν δείξει εδώ ή πάνω, γιατί θέλουν να σε βοηθήσουν. Γι' αυτό και σου είπα και εδώ στην αρχή ότι πρέπει μόνος σου και μόνη σου λίγο να κάτσεις, γιατί άλλα πρόσωπα μπορεί να θέλουν να σε επηρεάσουν προς το κακό. Θα πάρεις σημάδι για να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόσωπο και να το βγάλεις από τη ζωή σου. Τώρα αν δεν είναι πρόσωπο και κάνεις κάτι κακό στον εαυτό σου, π.χ. έχεις μια κακιά συνήθεια, θα σε βοηθήσουν να φύγεις από αυτή. Πάμε να δούμε τα ταρό μας για την επιλογή νούμερο 3, τα μηνύματα. Τα μηνύματα σου, επιλογή νούμερο 3. Κάτι περιμένεις, ναι, κάτι περιμένεις. Θα πάρουμε και επεξήγηση μετά που θα ανοίξω όλες τις πρώτες κάρτες με τη δεύτερη τράπουλα, εδώ με αυτή. Κάτι περιμένεις.
Επίσης κάτι μπορεί να πρέπει να δεις από την άλλη οπτική γωνία. Μήπως είναι για μια κατάσταση αυτή κάποιο πρόσωπο ή κάτι που εσύ τον εαυτό σου τον έχεις παραμελήσει, τον έχεις, του κάνεις, δεν του κάνεις κάτι καλό. Γι' αυτό μήπως θέλουν εδώ... Πρέπει κάτι να δεις από άλλη οπτική γωνία. Βλέπεις, εδώ είναι ανάποδα και του έρχεται και το... ο φωτισμός, το enlightenment που λέμε, δηλαδή που παίρνω τη φώτιση, καταλαβαίνω κάτι, το αυτό που βλέπεις εδώ πέρα, ότι κοίταξε από την άλλη μεριά και κατάλαβε, αλλά για να το δει αυτό έπρεπε να κάτσει εδώ να περιμένει και να παρατηρήσει, άρα περίμενε και παρατήρησε και όπως βλέπεις εδώ δεν υπάρχουν πράγματα να τον αποσπούν. Άρα κάτι πρέπει να παρατηρήσεις, πρέπει να περιμένεις να πάρεις την κατάλληλη πληροφόρηση, αυτό που σου είπα και εδώ σε μια κατάσταση και θα δούμε και τι είναι αυτό, προς τα που το πάει. Άλλο μήνυμα για την επιλογή νούμερο 3. Α, να το, εκεί που περιμένεις, αυτό που σου είπα και φαίνεται και εδώ είναι το ίδιο. Εκεί που περιμένεις θα πάρεις το σημάδι από τα αστέρι, να το αστέρι. Δηλαδή κοίταξε πόσο μοιάζουν τα μηνύματά σου, επιλογή νούμερο 3 δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί που περιμένεις για να πάρεις την πληροφορία, να πάρεις τη γνώση, εδώ βλέπεις που αχνοφαίνεται αυτό, είναι η ενέργεια που σου στέλνω από πάνω προς τα κάτω, μέσω εδώ και έρχεται σε σένα και εσύ το διαβάζεις. Περιμένεις να μάθεις κάτι και εδώ περιμένεις να μάθεις κάτι, να το περιμένεις να πάρεις γνώση και ότι θα πάρεις τη γνώση, φαίνεται από αυτό ότι φωτίστηκες, κατάλαβα, είδα το φως, είδα την αλήθεια, είδα ξεκάθαρα, αυτό είναι το φως, φως είναι η αλήθεια. Ο φωτισμένος αυτό που ξέρει την αλήθεια, άσχετα αν του αρέσει είτε όχι. Οπότε, εδώ βλέπεις ότι περιμένεις, εκεί που περιμένεις, ξαφνικά, και εντωμεταξύ φαίνεται λες και είναι και ίδια, ίδιο, το ίδιο πρόσωπο, έτσι. Ενώ δεν είναι σε όλη την τράπουλα αυτό το πρόσωπο. Εδώ, περίμενες, σου ήρθε σημάδι από τα αστέρι. Πού να πας, πού να πας, να το. Τρελό. Εκεί που περίμενες, σου ήρθε σημάδι από τα αστέρι. Εκεί που περιμένεις. Άρα περίμενε για κάποια πάρα πολύ σημαντική πληροφόρηση. Η κατάστασή σου βελτιώνεται. Έρχεται ελπίδα ξανά στη ζωή σου. Αν σε κάποιο θέμα έχεις χάσει την ελπίδα σου, θα μου κάνεις και ανανέωση στον εαυτό σου. Χαλαρωτικά, μπάνια, relaxation, με αρώματα, με κρέμες, με... δεν ξέρω, κάτσε στο μπάνιο μία ώρα, κάτσε μισή. Μην κάνεις μπάνιο, κάνε κάτι άλλο που σου αρέσει και χαλαρώνεις. Πήγαινε για σάουνα, ξέρω εγώ, πήγαινε για να αθληθείς, να διώξεις τις τοξίνες, κάτι. Θέλεις αναζωογόνηση, λέει. Αναζωογόνηση, τοξίνες να φύγουν, να φύγουν οι τοξίνες. Και να ξεκινήσεις από την αρχή, το σημάδι σου θα έρθει, θα το πάρεις αυτήν την εβδομάδα. Πολύ σημαντικό μήνυμα εδώ, αυτά εδώ είναι καρμικά, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Να καταλάβετε, η τράπουλα έχει, τα ρο έχει 78 κάρτες. Από αυτές τις 78, 22 είναι πράγματα που δεν είναι στο δικό μας χέρι, είναι καρμικά, είναι, πρέπει να τα περάσουμε ανεπίβλητα, όπως λέγεται, είναι πολύ σοβαρές ενέργειες. Οι υπόλοιπες 56 κάρτες είναι καθημερινά πράγματα, πράγματα ασήμαντα, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, περνάνε, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτές όμως, ενώ σου έχουν τύχει, έχουν ανοίξει 2 και σου έχουν ανοίξει ήδη 2 από τις καρμικές, τις 22 κάρτες. Είναι πολύ σοβαρό το μήνυμα και φάνηκε ξεκάθαρα, δηλαδή είσαι η μόνη επιλογή που βγήκε και εδώ το ίδιο μήνυμα. Εντάξει. Άρα, περίμενε για κάποιο σημαντικό σημάδι, σημαντική πληροφόρηση αυτήν την εβδομάδα. Θα πρέπει μια κατάσταση που δεν έβλεπες, ίσως είναι από αυτό το πρόσωπο, αλλά μπορεί να είναι και ο ίδιος ο εαυτός για κάποιους από εσάς, που κάτι να μην κάνατε καλά. Προσέξτε όμως, ό,τι και να είναι θα πάρετε, ό,τι χρειάζεται να πάρετε. Εντάξει, το λένε. Και από κάτω, δηλαδή, κοίταξε, έχω τώρα από αυτήν την τράπουλα 4 κάρτες και είναι όλες... μεγάλης αρκάνας, καρμικές κάρτες, καρμικές κάρτες.
Λοιπόν, θα πάρει σημάδι γιατί εδώ πρέπει να κάνει σημαντικές αλλαγές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το μήνυμα, είναι καρμικό και να μην το ακούσεις πάλι θα έρθεις και θα χτυπήσεις, θα πέσεις δίχο και πάλι σε αυτή την κατάσταση θα έρθεις μέχρι να το αλλάξεις. Θέλουν να δεις μια κατάσταση αλλιώς, πρέπει να την αλλάξεις, πρέπει να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα, πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιους φόβους, να αντιμετωπίσεις κάποιους μικρούς δαίμονες. Πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτά. Πρέπει να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει να πας για το δικό σου το καλό, πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου, να βρεις τη δύναμη, να προχωρήσεις και θα το κάνεις γιατί έχεις τη βοήθεια από πάνω. Έχεις τη βοήθεια από πάνω, άρα αν μια κατάσταση είχε κολλήσει, έρχεται και ξεκινάς να αλλάξεις εσένα μέσα και έξω. Μέσα σε αυτό το κλειδί είναι η δύναμη που κρύβεις μέσα σου, η εσωτερική σου δύναμη, το πείσμα, το θάρρος, ακόμα και αν δεν νιώθεις ότι το έχεις, το έχεις. Όλοι μας το έχουμε. Απλά επιλέγουμε να το δούμε ή επιλέγουμε να μην το δούμε και να το αγνοήσουμε. Εδώ έχεις να φτιάξεις τον εαυτό σου γιατί σε περιμένει για να σου βγάζει τώρα αυτό που σου έχει βγάλει από κάτω είναι ο τροχός της τύχης. Υπάρχει αλλαγή πεπρωμένου για σένα. Γίνονται αλλαγές. Κάτι καρμικό σου έρχεται, αλλά για να σου έρθει αυτό το καρμικό το καλύτερο που αυτή η αλλαγή θα είναι για το δικό σου το καλό, δηλαδή θα σε πάει σε κάτι καλύτερο και είναι κάτι καρμικό, κάτι που σε περιμένει. Σε περιμένει επιλογή νούμερο 3. Θέλω να μου προσέξεις τον εαυτό σου όπου πρέπει να φύγεις. Όποια κατάσταση δεν σου κάνει καλό και μέχρι τώρα ένιωθες ότι δεν έχεις τη δύναμη να την αλλάξεις, είτε είναι αυτό να κόψεις το τσιγάρο, είτε να φύγεις από μια τοξική σχέση, είτε μπορεί να και από ένα φίλο, από μη φίλη ή από ένα που σου αρέσει, κάτι γίνεται. Πρέπει να βρεις τη δύναμη να προχωρήσεις γιατί σε περιμένει το κάρμα σου. Σε περιμένει το κάρμα σου να σου έρθει το νέο πράγμα στη ζωή σου. Οπότε, αυτή την εβδομάδα κάνεις αλλαγές πολύ σημαντικές. Το μήνυμα στο ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο που το λέω τόσες πολλές φορές. Δεν με έχεις ακούσει άλλο βίντεο να τα λέω έτσι τόσες πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σοβαρό. Θα κάνεις σημαντικές αλλαγές και θα γουστάρεις κι εσύ τον εαυτό σου και θα θαυμάσεις τη δύναμη που είχες να βελτιώσεις τον εαυτό σου, να ξεκινήσεις γυμναστική, να ξεκινήσεις κάτι που αυτό θα βοηθήσει και το πνεύμα σου αλλά και το σώμα σου. Όλα χρειάζονται ανανέωση σου λέει, εδώ το αστέρι σου λέει, χρειάζεσαι ανανέωση μέσα και έξω, βλέπεις εδώ γιατί είναι χωρίς ρούχο, γιατί μέσα έξω χρειαζόμαστε renewal, ανανέωση γιατί μας περιμένει το πεπρωμένο μας, μας περιμένει, εσένα ειδικά περιμένει που βλέπεις το βίντεο και έχεις διαλέξει την επιλογή νούμερο 3 και έχω και να σου πω ότι και η πέτρα που διάλεξες, επιλογή νούμερο 3, είναι διαστητική αυτή η πέτρα. Διαστητική, δεν τη διάλεξε τυχαία, έχεις καθοδηγηθεί να την διαλέξεις αυτή την πέτρα. Γιατί είχε σημαντικά μηνύματα, γι' αυτό ήθελα να τη βγάλω αυτή μου, δηλαδή ενώ άλλες φορές τη διαλέγω έτσι, τώρα κοίταξα και πήρα. Λοιπόν, ανοίγονται μπροστά σου αυτή την εβδομάδα. Τι θες, τα πάντα. Ανοίγεται. Θες λεφτά, πλούτη, ναι. Θέλεις στεφάνι, ναι. Θέλεις σχέση, θες αναγνώριση, θες επιτυχία στη δουλειά. Θέλεις, τι θες, φιλία, θες εσένα, τι θες. Όλα αυτά σου ανοίγονται. Επειδή θα πας και θα δουλέψεις, θα κάνεις την ανανέωση, θα πας προς ένα καινούριο εγώ, καινούριο, εσύ καινούριος. Ξανανιώνεις, ζεις από την αρχή ξανά. Οπότε φτιάξε τον εαυτό σου όπως θέλεις να είναι η καινούργια σου ζωή, γιατί σου έρχεται twist of destiny. Ναι, απλοκίστο, πεπρωμένο, θα μου διαλέξεις.
τι θα μου διαλέξεις, τι, τι, υπάρχει έμπνευση εδώ, υπάρχει, τι θέλεις να μου διαλέξεις, όμως θα μου το διαλέξεις και θα πρέπει να κάνεις τις κινήσεις, να πας προς αυτό που θα διαλέξεις. Γράψε κάτω, τι θέλεις να πετύχεις, τι είναι αυτό που θες. Okay. Τώρα, αν δεν διαλέξεις τι θες, δεν το σκεφτείς, γιατί έχεις, σου ανοίγεται παραθυράκι εδώ πέρα, σου ανοίγει το κάρμα, παραθυράκι, να διαλέξεις πού θα πας, προς τα πού θα πας, αφού θα κάνεις αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Θα αλλάξεις σημαντικά μια κατάσταση στη ζωή σου. Αλλά χρειάζεται να ξέρεις ποιο, προς τα πού πας. Θες να διαλέξεις ένα? Ακόμα καλύτερα, διοχετεύεις όλη την ενέργειά σου μόνο σε ένα. Ένα στόχο τη φορά είναι το καλύτερο. Θες να διαλέξεις δύο, διάλεξε δύο. Γράψτα όμως και πήγαινε προς αυτά. Δηλαδή, μην πεις εντάξει, οκ, okay, θέλω αυτό και αυτό και αυτό, εντάξει. Και μετά δεν έχεις φτιάξει ένα σχέδιο πώς θα τα πετύχεις αυτά και πώς θα κινηθείς. Γιατί βλέπεις όλες αυτές τις επιλογές θα εξαφανιστούν. Θα κάνει ένα πουφ στο συννεφάκι και θα εξαφανιστούν. Οπότε βάλε στόχους. Χρησιμοποίησε, βάλε τόλμη, πείσμα, είτε την έχεις. Μην το σκέφτεσαι αν την έχεις, την έχεις. Και προχώρα. Προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα και όχι όλη η χώρα. Όλος ο πλανήτης. Εδώ πέρα αυτά είναι οι πάνω δυνάμεις που σου έχουν βγάλει το μήνυμα αυτό. Άλλη μια κάρτα για την επιλογή νούμερο 3 και μετά παίρνουμε την επεξήγηση. Και υπάρχει και ένας άντρας μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να έχεις μια ευκαιρία για κάτι καινούριο, αλλά και κάτι καινούριο να έχεις, εσύ θα συγκεντρωθείς και στο να φτιάξεις ένα και συγκεντρώσου και σε αυτό αν θες. Όταν φτιάξεις ένα, μετά θα σου έρχονται όλα τα καλά το ένα μετά το άλλο, δεν το πιστεύεις. Ακεί όμως να δεις μια κατάσταση διαφορετικά, να την αλλάξεις, να πάρεις το κατάλληλο σημάδι, την ελπίδα, να το πιστέψεις, γιατί αυτό σου ενισχύει και την ελπίδα. Πρέπει να πιστέψεις. Πρέπει να πιστέψεις. Θα το πιστέψεις ότι θα το κάνεις. Θα πιστέψεις ότι σε θέλουν να το κάνεις. Θα πιστέψεις το σημάδι που θα δεις και ότι δεν είναι τυχαίο. Θέλει να το πιστέψεις. Και μαγικά πράγματα σου ανοίγονται, βλέπεις εδώ τι έρχεται. Και έρχεται και αυτός ο άντρας, είτε τώρα αυτός είναι ένας άντρας στα ζωδία του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, ο οποίος είναι, αν είσαι free, δεν έχεις τίποτα, ένα άτομο το οποίο θα μπορούσε να παίξει στη ζωή σου, γιατί αγαπάει, είναι συναισθηματικός, είναι ο κατάλληλος σύντροφος από θέμα αγάπης, αυτό είναι σίγουρο, είτε τώρα θα μου προσέξεις, θα σε βοηθήσει ένα πρόσωπο μέσα από το οικογενειακό σου περιβάλλον, να πετύχεις κάτι, αφού πρώτα εσύ βοηθήσεις μόνο σου και μόνο σου τον εαυτό σου. Να πάμε να πάρουμε τις επεξηγήσεις μας. Άρα, επεξηγήσεις. Περίμενε για αυτό το καινούριο νέο ξεκίνημα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ κάνεις νέο ξεκίνημα, όπως σου είπα. Νέο ξεκίνημα, καινούριος εσύ. Καινούρια εσύ. Βελτίωσε τον εαυτό σου. Το σώμα σου, την εξωτερική σου εμφάνιση και την εσωτερική σου μαζί με την εσωτερική δύναμη εδώ θα πας μπροστά. Καινούριο ξεκίνημα σε θέλουν να κάνεις, αν περίμενες σε μια κατάσταση σου να δεμένος και δεμένη. Θέλουν να δουλέψεις τον εαυτό σου. Θέλουν να δουλέψεις τον εαυτό σου, αλλά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε να το κάνουμε μια μέρα. Να το κάνουμε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Θα φτιάξεις το σώμα σου, το πνεύμα σου και όλοι θα σε θαυμάσουν και θα σου έρχονται, δεν θα πιστεύεις το ότι θα σου έρχεται. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει αρχικά να το πιστέψεις και δεύτερον να κάνεις τη δουλειά. Θέλεις, αποφάσεις να κάνεις γυμναστική για να πάρεις αυτό που ήθελες. Ναι. Θα δουλέψεις όμως και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και μεθαύριο και μεθαύριο. Ναι. Διατροφή. Ναι. Και σήμερα και μεθαύριο και. Αυτό θέλει συνέχεια δουλειά. Επίσης στη δουλειά σας έρχονται καλά πράγματα.
κάτι, κάποια επιτυχία, κάτι σημαντικό, κάτι που θα σας χαροποιήσει πάρα πολύ. Όσοι ήσασταν σε μια κατάσταση κολλημένη, ακόμα και στο οικονομικό, δηλαδή αν νιώθετε περιορισμένοι και στο οικονομικό κομμάτι, σας έρχεται ευκαιρία, σας έρχονται χρήματα. Wow, άλλη καρμική κάρτα από εδώ, άλλη καρμική κάρτα. Εδώ καλή υγεία, θα μου φτιάξεις εσένα και θα γίνεις ο ήλιος, το επίκεντρο, όλοι σας θα σε θαυμάζουν, όλοι θα θέλουν να πάρουν λίγο από το φως σου, από την ενέργειά σου. Άρα ξεκίνησε εδώ αυτό που σου λέω, να σε φτιάξεις και θα δεις θαύματα στη ζωή σου. Αν σου έχει πέσει και ο ήλιος, μαζί τα αστέρι και η δύναμη, όσοι σου στέλνουν μηνύματα από πάνω, θέλουν να ξέρεις ότι αν ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι, η ζωή σου θα αλλάξει 180 μοίρες, δεν θα το πιστεύεις. Καινούργια ζωή. Καινούρια ζωή. Να το και το καινούριο. Το νέο ξεκίνημα. Καινούρια ζωή, σου λέω. Ναι, αυτό που σου είπα με τις επιλογές, κοίταξε εδώ. Θα πρέπει να δείξεις και λίγο αυστηρότητα. Θα πρέπει να δείξεις λίγο αυστηρότητα. Βλέπεις αυτός εδώ πέρα, είναι ο αυστηρός βασιλιάς που παίρνει αποφάσεις, που σκέφτεται με τη λογική. Άρα εδώ αυτή η απόφαση και οι επιλογές που έχεις δεν θα σημαίνουν τίποτα αν δεν δείξεις σοβαρότητα και αυστηρότητα. Ότι θα διαλέξω, κάνω την επιλογή μου, το σκέφτηκα καλά, είναι ο βασιλιάς της σκέψης, το σκέφτηκα καλά και πάω προς αυτό. Συγκεκριμένα, στόχος, πείσμα προς αυτό, φεύγω. Αν πεις, εντάξει, θέλω και αυτό και αυτό και αυτό, δεν ξέρεις δηλαδή τι θα θέλεις, όπως εδώ μας είχε τύχει, ναι, όπως αυτός εδώ, που δεν ξέρει τι θέλει, μάντεψε, όλα αυτά θα ξεφανιστούν, πουφ, και όλο αυτό το μεγάλο παράθυρο και ευκαιρία που έχεις, θα φύγει. Άρα αποφάσισε, γράψε το ότι πήγαινε προς αυτό. Μάλιστα. Θα πάρεις βοήθεια από αυτόν τον άνθρωπο. Θα πάρεις βοήθεια από αυτόν τον άνθρωπο εδώ. Που μπορεί να είναι από το περιβάλλον σου ή μπορεί να είναι ένα πρόσωπο που θέλει το καλό σου. Ένας άντρας καλός. Ένας άντρας που έχει καλή καρδιά. Θα σε βοηθήσει σε αυτό το νέο και πολύ σημαντικό ξεκίνημα που έχεις. Επιλογή νούμερο 3. Καινούριο ξεκίνημα. Έχεις όλα τα μέσα, όλα τα κατάλληλα εργαλεία. Κοίτα, τα έχεις όλα. Και το νόμισμα, και το ξύφος, και την κούπα, και τον ράβδο. Όλη την αρκάνα έχεις, τη μικρή. Όλοι. Όλα τα έχεις στα χεράκια σου. Κοίτα εδώ πέρα, τι μένει να κάνεις, να διοχετεύσεις την ενέργειά σου στο καινούργιο σου ξεκίνημα, στο να πετύχεις αυτό που θέλεις. Όμως χρειάζεται δουλειά και επιμονή. Και κλειδί είναι η θέληση, το πείσμα, η εσωτερική δύναμη. Εσωτερική δύναμη, όχι μπράτσα, δύναμη εσωτερική. Δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό από την εσωτερική δύναμη για να αλλάξει τον εαυτό σου και να σου έρθει αυτό που θέλεις. Άρα, νέα ξεκινήματα, επιλογή νούμερο 3. Θα σε βλέπουμε και θα σε θαυμάζουμε όλοι. Και πρώτα-πρώτα εσύ τον εαυτό σου, επιλογή νούμερο 3. Οπότε, αυτά είναι τα μηνύματα, επιλογή νούμερο 3 για αυτή την εβδομάδα. Έχεις πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα, πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, δες τα μηνύματα, δες τα σημάδια και προχώρα. Σε θέλει όλη η χώρα και όλο το σύμπαν, ειδικότερα και πιο σημαντικό. Λοιπόν, μαζί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Είμαι η Εστέλ και σας χαιρετώ. Εύχομαι μια υπέροχη, καταπληκτική εβδομάδα με τύχη, υγεία, αγάπη και ό,τι θέλει ο καθένας προσωπικά. Γεια σας.